Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχαμε δεχτεί 47 πόντους, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην άμυνα, σαν και ρόλο, ιδίως στην άμυνα του Ότοβιτς. Είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνα. Είμαστε εδώ μπροστά 7, 9, 10, 8 συνέχεια στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, αν και ο Φίλιππος έχασε και τον Κασάπαλη με τραυματισμό στο παιχνίδι, αμήνωσε το σχήμα, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ, πάλεψε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε. Αξίζει συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί όπως είχε προβλήματα ο Φίλιππος, είχαμε προβλήματα και εμείς. Στην ουσία δεν είχαμε μηνύματα δύο playmaker και τη διεύθυνσή μας, χωρίς να υπάρχει δικαιολογία σε αυτό. Αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια και στον κόουτς για την εμφάνιση που κάνει η ομάδα του. Τα παιδιά παλέψαν, παλέψαν όλα τα παιχνίδια. Εύχομαι καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο στην ομάδα της Βέρειας. Σωτηρία. Με τα αποτελέσματα που είχε, είμαστε εμείς. Με την καρδιά μου. Να δώσω συγχαρητήρια στον κόουτς και στην ομάδα του Προμηθέα για την νίκη. Από την πλευρά μας κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν θέλω να σταθώ σε απουσίες. Εντάξει, για μας ο Κασαπαλής είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Παρ' όλα αυτά και μετά τον τραυματισμό του Κασαπαλή, νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε στο παιχνίδι. Μας βοήθησε σε αυτό ότι και ο Προμηθέας είχε απουσίες. Δηλαδή και ο Προμηθέας έπαιξε χωρίς τον Μπουρμπούρα, δεν έχει τον Αλίχοζιτς. Νομίζω στο τέλος θα είχαμε μια ευκαιρία να πάμε πιο κοντά το παιχνίδι. Ήμασταν λίγο, να το πούμε, βιαστικοί στις επιθέσεις μας. Μπορούσαμε να έχουμε μία-δύο καλύτερες επιλογές. Δεν ξέρω αν αυτό θα έφτανε για να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Από ό,τι πληροφορήθηκα, το Περιστέρι έχασε στην έδρα από το Παγκράτη. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, αυτό που ζητούσαμε, αυτό συνεχίζουμε και ζητάμε. Η απόστασή μας είναι ένα βαθμό. Έχουμε το Περιστέρι στην έδρα μας. Μπορεί κανείς να πει ότι αν κερδίσουμε εδώ θα είμαστε ισόβαθμοι. Πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα παιχτούν όλα. Αυτό πιστεύω. Έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα σήμερα. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να επιστρέψει και ο Κασαβαλής που προστέθηκε σήμερα στους τραυματίες και να συνεχίσουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια έξω σε Πεύκα και Πεκοκόρη. Θα δούμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Πάντως, αυτό που μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σε κάθε παιχνίδι. Και θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Καλά.